centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Πάμε λοιπόν στο Δημαρχείο, αν δεν κάνω λάθος βρίσκουμε ακόμη τον Δήμαρχο. Κύριε Κορεντσίδη, καλημέρα. Τι κάνετε? Καλά εσείς? Καλά, καλά, μια χαρά. Είχαμε μια ευχάριστη έτσι, ναι, έκπληξη. Ναι, το μάθαμε και σας πήραμε τηλέφωνο. Μας έκανε την τιμή να μας επισκεφθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καστοριάς, που δεν προλαβαίνουμε να τον ξεκουράσουμε και μάλλον δεν το θέλει και ο ίδιος. Από την πρώτη στιγμή ασχολείται έτσι με το να γνωρίσει τον κόσμο της Καστοριάς, να συναντηθεί με τις αρχές, με τους φορείς. Αϊκίνητος είναι και ακολουθεί έτσι τις πληροφορίες που είχαμε και όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι είναι ο άνθρωπος αυτός που χρειαζόμασταν, ο Άγιος άνθρωπος, ο Άγιος που χρειαζόμασταν εδώ πέρα στην Καστοριά, για να μας εμπνέει η εμπιστοσύνη, να μας δώσει αυτό που μας έλειπε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είναι δίπλα μας και φαίνεται και το δείχνει, το αποδεικνύει εμπράκτος και με την επίσκεψη τη σημερινή. Πριν από λίγο βγήκε και στην αγορά, συνάντησε, εμπορικό κόσμο, συνάντησε νέους και μαθητές που είχαν φύγει από τα σχολεία μετά την γιορτή της σημερινής μέρας και έκανε επίσκεψη στο Δημαρχείο, όπως σας είπα, με μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή που το δεχτήκαμε εδώ, προσφέροντάς μου μάλιστα και ένα συμβολικό δώρο, την εικόνα του Αγίου και Πνευματικού του Παππού, του Καλλίνικου, του Αγίου της Εδέσης. Μάλιστα, μάλιστα. Επειδή όμως θα είναι σύντομος, αν θέλετε μάλιστα να σας πω ότι υπήρξε και μία σύμπτωση, ναι, το ότι και οι δύο σήμερα κάναμε το εμβόλιο μας, εγώ την δεύτερη δόση, ο Σεβασμιότατος την τρίτη δόση. Την αναμνηστική. Οπότε ναι, συνέπεσε και αυτό, ναι, και με αυτό θέλουμε να περάσουμε και ένα μήνυμα, ότι ο κόσμος πρέπει να εμβολιαστεί, για να αποφύγουμε τυχόν έτσι δυσάρεστες. Ναι, γιατί μπροστά μας είναι οι άγιες μέρες και μάλιστα πολύ ευχάριστες μέρες για όλους μας εδώ. Θα σας δώσω το Σεβασμιότατο να μιλήσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ εγώ, κύριε Νατζούλη. Παρακαλώ. Σεβασμιότατε, καλημέρα. Καλημέρα. Άξιος. Άξιος. Πάρα πολύ. Τα είχαμε πει, αν θυμάστε, στην εκπομπή λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση του ονόματός σας, ναι, για την Μητρόπολη, ναι, της Καστοριάς. Και έχουμε συνεννοηθεί και με τους ανθρώπους σας κάποια μέρα να είμαστε να πούμε αναλυτικά πέντε πράγματα για το πώς σκέφτεστε και πώς θα λειτουργήσετε τις πρώτες μέρες, οι πρώτοι στόχοι σας για την Καστοριά. Μέχρι τώρα όμως, μέχρι τώρα Σεβασμιότατε, πώς είναι τα πράγματα? Καταρχάς υπάρχει ένα διαδικαστικό εμπόδιο για να μιλήσουμε μαζί. Υπάρχει ένα εμπόδιο το οποίο δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Και το εμπόδιο αυτό είναι, πρέπει να, δηλαδή είναι μια προγραμματική υπόσχεση. Είπα και στον ενθρονιστήριο λόγο μου, ναι, ναι, ότι την πρώτη συνέντευξη θα τη δώσω στα παιδιά, στους μαθητές. Μάλιστα. Οπότε περιμένω, αν δεν έρθουν οι μαθητές, δεν δίνω ούτε στις τάσεις. Άρα λοιπόν, αν δεν έρθουν μαθητές, οποιασδήποτε ηλικίας, δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, ναι, ναι, να μου πάρουν την πρώτη συνέντευξη. Δεν δίνω... Μετά έχετε εσείς, όχι γιατί θέλω να αποβαθμίσω το ρόλο σας, αλλά νομίζω μάλλον ότι να το τονίσω και να το κάνουν και στους μαθητές να το. Ξέρετε που το καταλάβαμε, από τον λόγο σας το Σάββατο στην εθρόνησή σας, που ο 10ος, αν θυμάμαι καλά, λόγος, ναι, γιατί διανθίσατε το λόγο σας με τα 10 σημεία, ναι, ήταν ακριβώς για τον νέο κόσμο. Και εκεί καταλαβαίνουμε ότι δίνεται μια προτεραιότητα στους νέους, ναι, του τόπου μας, που ξέρετε, δεν είναι δυστυχώς και πάρα πολύ. Αν ρίξετε μια ματιά και θα τα δείτε αυτά τα στοιχεία, Σεβασμιότατε, στην πορεία, κάθε χρόνο δυστυχώς στην Μητρόπολη μας, στο νομό μας, είναι όλο και λιγότερα παιδιά στα δημοτικά, στα γυμνάσια και στα λύκεια. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι γενικώς όλη την Ελλάδα και σε άλλα μέρη. Ερημώνουν σχολεία, ερημώνουν δημοτικά σχολεία, γυμνάσια. Είναι γενικότερο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά και κεντρικά, νομίζω, από αυτούς που έχουν, ναι, και την αρμοδιότητα. Εμείς μπορούμε βέβαια να στηρίζουμε τους ανθρώπους, αλλά λύσεις δίνονται κεντρικά από το στρατηγικό σχεδιασμό, ναι, της κάθε πολιτείας. Ναι. Εγώ να σας πω, επειδή δεν μπορώ να σας πω πολλά, αλλά ναι, επειδή μου κάνετε τη τιμή να με προσκαλέσετε και να, νομίζω μιλούμε στο ραδιοφωνό σας τώρα. Μάλιστα, ναι, ναι, στο ραδιοφωνό. Ναι. Ναι. Να σας πω, τη σημερινή ημέρα πήγαμε, καταρχάς συμμετείχα και σήμερα, τρίτη μέρα, στο 40 λίτρο που γίνεται στα Βυζαντινά Εκκλησάκια της πόλης σας, της πόλης μας, της Καστοριάς. Yeah.
και αυτό αποδεικνύει ότι δεν είναι Βυζαντινό μουσείο, είναι Βυζαντινή πόλη. Πραγματικά. Είναι Βυζαντινή πόλη και το χάρηκα πολύ. Έρχεται και κόσμος μέσα στις αρχές αγιογραφίες. Αμέσως μετά πήγα να κάνω μια ιατρική πράξη ρουτίνας. Ναι. Δηλαδή να ανανεώσω. Η τρίτη δόση. Η τρίτη δόση. Εγώ έτσι το θεωρώ και δεν θέλω να το. Και αυτό το καταλάβαμε γιατί. Δεν θέλω να το δίνουμε μεγαλύτερη σημασία από ότι έχει μια πράξη ιατρικής ρουτίνας προστασίας του εαυτού μας και συνολού. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Και παρακαλώ έτσι να μείνει αυτό, γιατί γίνεται πολύ θόρυβος νομίζω για το τίποτα. Mm-hmm. Όπως και θα κάνω και το εμβόλιο για τη γρήπη που το κάνω εδώ και 5 χρόνια, πιο πολύ για να προστατεύσω τους ανθρώπους που έχω δίπλα μου, mm-hmm. γιατί ήμουν δίπλα σε ένα Μητροπολίτη και η γρήπη ήταν μεταδοτική και ξέρετε ότι και η γρήπη δημιουργεί πολλά προβλήματα ιδίως στους μεγαλύτερους ανθρώπους. Σήμερα, σίγουρα όμως επειδή μιλήσατε για την επιστήμη και την εμπιστοσύνη που θα πρέπει να έχουμε στην επιστήμη επίσης τον λόγο σας το Σάββατο. Ναι, καταλαβαίνω ότι και σε αυτό θα δώσετε μεγάλη βάση στην πορεία με τους ιερωμένους, με την τοπική μας εκκλησία, με τους ανθρώπους που ίσως έχουν μια άλλη άποψη. Είναι η παράδοσή μας. Είναι η παράδοσή μας. Τώρα για την άλλη άποψη, υπάρχουν βέβαια κάθε άνθρωπος που όταν κάνει κάτι έχει πολλούς λόγους που το κάνει και πολλά κίνητρα. Και πρέπει να βρίσκουμε όπως το κάνουν άλλωστε και οι ιατροί και οι δικαστές και οι εκπαιδευτικοί. Ναι, ναι. Και που είμαστε εμείς, εγώ είμαι εκπαιδευτικός. Ναι. Ότι έχει όταν κάνει κάποιος κάτι έχει πολλά κίνητρα. Πρέπει να βλέπουμε τα κίνητρά του. Αν είναι αγαθά, είναι από άγνοια, αν είναι από σκοπιμότητα και αναλόγως να αντιμετωπίζουμε. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που κάνουν μία πράξη, το κάνουν για τον ίδιο λόγο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για ποιο λόγο κάνουν κάτι. Και πρέπει να δείχνουμε σεβασμό όταν υπάρχει μία επιχειρηματολογία και ένας λόγος. Mm-hmm. Και βεβαίως σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα, εγώ η άποψή μου είναι ότι είναι ένα θέμα ιατρικής ρουτίνας. Πάντως, πρέπει έτσι να το αντιμετωπίσουμε. Ναι, να ξέρετε, σεβασμιότατε, ότι στην Καστοριά περιμένουν πάρα πολύ το πώς θα χειριστείτε αυτό το θέμα σε σχέση με ιερείς που δεν εμβολιάζονται στην Καστοριά. Έχει ένα ιδιαίτερο. Αυτό θα θέμα, το συζητήσουμε όμως. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα και νομίζω έχει μιλήσει γι' αυτό. Κοιτάξτε, αυτό όπως είπα, ένα άλλο σημείο που είπα στο λόγο μου είναι ότι δεν είμαι αδέσποτος δεσπότης. Ναι. Έχω σύνοδο. Και ό,τι μου λέει η Σύνοδος, εγώ θα την ακολουθώ. Όπως και εσείς ακολουθείτε. Και θυμόμαστε τι είχε πει και ο Αρχιεπίσκοπος εκείνη την ημέρα της χειροτονίας. Ναι, μου τα είπε απ' έξω. Εκεί απ' έξω μου τα είπε. Ακριβώς. Ενώ σε άλλους, δηλαδή, και μετά όταν μου είπε, λέει, εντάξει, σου μίλησε, λέει, λίγο αυστηρά, λέει, όχι για σένα. Βέβαια, αυτό το καταλάβαμε. Λέω, τα έλεγε σε εσάς. Εγώ καταλαβαίνω την αγάπη σας, δεν καταλαβαίνω την αυστηρότητα του λόγου σας. Το έλεγε σε εσάς, αλλά το έλεγε να τα ακούσουν άλλοι. Νομίζω, ναι, γιατί εγώ ήμουν νέος αρχιερέας, ακόμα δεν είχα γίνει αρχιερέας. Ναι, δεν, ναι, ακριβώς. Και επίσης μετά ήρθαμε, μετά από το κέντρο υγείας, ναι. Χάρηκα πάρα πολύ, πρέπει να σας πω ότι είχα προγραμματίσει να κάνω, πριν έρθω στην Άφακτο να κάνω την τρίτη δόση, mm-hmm. και να έρθω μετά στην Καστοριά, αλλά εκεί έγινε ένα λάθος στο εμβόλιο, οπότε μου βοηθούσαν ένα άλλο. Ναι, ναι. Μετά δεν υπήρχαν ημερομηνίες μέσα από το σύστημα και λέω για να βάλω 521 κωδικό και μου έβγαλε 16 του μηνός, 17, ναι. Κέντρο υγείας, Καστοριά, εδώ είμαστε, λέω. Και το έκανα και χάρηκα πολύ που πήγα, είδα εκεί τους συμπατριώτες μου, τους γιατρούς που αγωνίζονται, τους ευχήθηκα. Ναι, ναι. Μετά πήγα στη, άφησα το αυτοκίνητο εκεί στο πάρκι με τον πατέρα Στέφανο, είμαστε και πήγα μια. Δεν πρόλαβα να γυρίσω πολύ. Ένα τετράγωνο έκανε και στο κέντρο και είδα πάρα πολλούς ανθρώπους, παιδιά. Είχα και κάτι αναμνηστικά, μου έφυγαν όλα, αλλά χάρηκα πάρα πολύ και χάρηκαν και οι άνθρωποι. Και μετά, τώρα με την ψυχή στο στόμα, ήρθαμε και στον κύριο Δήμαρχο να του δώσουμε ένα. Ανταποδώσουμε την παρουσία του στην ενθρόνησή μας. Και του δώσω μια αγιογραφία και τώρα πρέπει να πάω όμως στη Μητρόπολη να κάνω γραφείο. Καταλαβαίνω ότι οι δραστηριότητες στις πρώτες μέρες θα είναι πάρα πολλές, ο χρόνος σας είναι σίγουρα πάρα πολύ περιορισμένος. Θέλετε κι εσείς όσο πιο γρήγορα να μάθετε τους ανθρώπους αυτής της περιοχής. Α, αυτό κάνω. Έχω ένα μπλοκάκι και σημειώνω ονόματα. Σημειώνετε. Θα πάρει λίγο χρόνο, αλλά ξέρετε, αξίζει τον κόπο για αυτή την περιοχή. Παρά αξίζει, όχι αξίζει. Και πραγματικά θα πάμε, νομίζω, όσο καλύτερα μπορούμε. Παρακάτω τη ζωή μας μαζί σας. Να είστε καλά όσο μπορούμε. Με τη βοήθεια του Θεού. Οι άνθρωποι είμαστε, ναι. δεν είμαστε μεσσίες, είμαστε και εγώ άνθρωπος. Είμαι, προσπαθώ, δεν έχω στον εαυτό μου, δεν βλέπω κανένα μεσσία που θα κάνει κάτι παραπάνω από τους άλλους. Αρκεί να ακολουθούμε στις παραδόσεις και να θυσιαζόμαστε, να δίνουμε όλες τις δυνάμεις μας για αυτό που το οποίο είμαστε ενταγμένοι να κάνουμε. Είναι αυτό πολλά είναι τα θέματά μας, άνθρωποι που δυστυχούν, άνθρωποι που δεν έχουν τα απαραίτητα.
Είχαμε τα συσίτια της Μητρόπολης που βοηθούσαν πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Αυτά θα τα πούμε μετά στη συνέντευξη του μαθητές. Θα τα πούμε όλα. Μετά προηγούνται οι μαθητές και μετά εσείς. Και μάλιστα νομίζω ότι με τα παιδιά ήσασταν και μια πρώτη συνάντηση έγινε προχθές με την νεολαία, αν δεν κάνω λάθος. Σε μια ενορία με κάλεσαν που γίνεται και μια ομιλία. Και πήγα και εντάξει, ήταν πολύ καλή, πολύ καλή, και αυτή. Πολύ καλή εμπειρία. Ευχαριστώ. Και το ευχαριστώ πολύ τους πατέρες εκεί που εργάζονται και συγκεντρώνουν τα παιδιά και τα στηρίζουν, στηρίζουν τον κόσμο. Αυτή είναι η δουλειά του ιερέως. Αυτή είναι η δουλειά. Σεβασμιότητα, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που αφιερώσετε 2-3 λεπτά για μας. Θα τα πούμε αναλυτικά κάποια στιγμή, μόλις επαναλαμβάνω, πραγματοποιηθεί αυτό που θέλετε. Και θα λύσουμε εκεί πολλές απορίες και του κόσμου και δικές μας και θα μας πείτε και αναλυτικά κι εσείς πώς θα πορευτούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας εύχομαι δύναμη και ο Θεός μαζί μας. Ναι, και ένα τελευταίο, απλώς αυτή η εβδομάδα και ίσως να είναι και η δεύτερη εβδομάδα, είναι για μένα εβδομάδα ενημέρωσης, ναι, και για τα θέματα της Μητροπόλης. Σωστά, δεν είμαι πλήρως ενημερωμένος ακόμα, οπότε και για αυτό το λόγο θα μιλήσουμε πρώτα με τα παιδιά, σωστά, που σίγουρα σωστά δεν θα ζητήσουν θέματα διοικητικά, θα ζητήσουν άλλα θέματα που τους αφορούν αυτούς και ναι, μετά θα έρθει και η ώρα να μιλήσουμε. Ωραία, τέλεια. Και σας ευχαριστώ πολύ για την να είστε καλά. Πρόσφυση. Καλή δύναμη στο καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άξιος. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.